Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε σήμερα κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο. Είναι εντελώς αυτογνωσιακό και έχει να κάνει με το ιερό τρίγωνο του Πυθαγόρα. Είναι αριθμολογία, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα σας δείξω όλο το εύρος της αριθμολογίας, θα σας δείξω όμως ένα κομμάτι της αριθμολογίας για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα αυτή την περίοδο που είμαστε και σε καραντίνα, μια αυτογνωσία, λίγο να δείτε τον εαυτό σας και να το ξεκινήσετε και να κάνετε κάποια πράγματα. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Θα σας δείξω εγώ. Οι πηγές μου τώρα, όσον αφορά για αυτά αυτό που θα μάθουμε, το έχω ξαναδείξει αυτό το βιβλίο, είναι αυτό εδώ πέρα, ο Πυθαγόρας και η μυστική δασκαλία του πυθαγορισμού, και για πιο ενδότερα πράγματα όσον αφορά στην αριθμολογία είναι του Τσαρόπουλου. Έχω όμως να πω, είναι αξιόλογο βιβλίο, είναι καλό βιβλίο, πρέπει να το έχεις στη βιβλιοθήκη σας. Δηλώνω ρητά ότι δεν έχω απολύτως κανένα συμφέρον, είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Απλά η μόνη μου ένσταση είναι ότι απλά διαφωνώ σε 2-3 πραγματάκια στα οποία λέει μέσα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Εξάλλου δεν θα το προσεγγίσουμε, δεν θα κάνουμε όλη η ανάλυση τώρα, όλη η αριθμολογική ανάλυση. Θα κάνουμε αυτή την οποία χρειάζεται εσείς να γνωρίζετε για να σας βοηθήσει. Ένα αξιόλογο βιβλίο έχει αρκετά πράγματα μέσα και σε αυτό και από αυτό θα στηριχθούμε και στο συγκεκριμένο αλφάβητο. Θα σας το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Η μυστική αλφάβητο των Πυθαγορείων. Βέβαια, η αλφάβητο έχει αλλάξει, διότι παλιά οι Πυθαγόροι χρησιμοποιούσαν το Ιωνικό αλφάβητο, το οποίο είχε μέσα παραπάνω γράμματα, τα οποία απολέσθηκαν για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι αξιόλογο. Έχω κάνει και εγώ, όπως βλέπετε, τη διατριβή μου εδώ, την ανάλυση με σημειώσεις κτλ. Δείτε το, απλά διαφωνώ στο εξής, θα σας πω. Διαφωνώ στο μόνο σημείο που διαφωνώ είναι στον αριθμό ψυχής. Αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αριθμό ψυχής, οπότε δεν χρειάζεται και δεν θα μπερδευτείτε καθόλου. Αν θέλετε τώρα να μπείτε σε πιο βαθιά νερά φιλοσοφίας βέβαια, είναι ένα ακριβό βιβλίο αυτό, δεν είναι φτηνό, οπότε έχω δει τουλάχιστον, στο οποίο μιλάει και βέβαια για το ιερό τρίγωνο που θα κάνουμε και για το ζώο γονικών τρίγωνο, να το έπεσα κατευθείαν εδώ πέρα, στο οποίο αυτή εδώ πέρα η αριθμή, στο σχολείο τα μαθαίναμε διαφορετικά, αλλά ο Πυθαγόρας όμως είχε άλλη άποψη. Γιατί είναι ένα ψυχογονικό τρίγωνο, ένα ιδιαίτερο τρίγωνο. Και βέβαια εδώ πέρα έχει πάρα πολλές πληροφορίες από μαθητές του Πυθαγόρα και εξηγεί περί ψυχής, περί αριθμών και πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξής. Βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ένα όμορφο πανί. Πρέπει να το αναφέρω, να το πω, είναι πάρα πολύ ωραίο το σχήμα του. Είναι ακασικό. Αναφέρεται στα ακασικά αρχεία. Όχι ότι έχω πρόσβαση προς Θεού, δεν έχω πρόσβαση, προσωπικά δεν έχω. Αλλά μου το έκανε δώρο ο κολλητός μου, όπου επειδή ξέρει που ασχολούμαι με αυτά και τα λοιπά, και επειδή και το όνομά μου έχει να κάνει με το ακάς, που συνδέεται, που σημαίνει ουρανό, σημαίνει ακασικά αρχεία, εν πάση περιπτώσει αυτή η έμπνευση, αν θέλετε, με ένα πολύ όμορφο γεωμετρικό σχήμα, το οποίο συμπίπτει κιόλας και συντονίζεται άψογα και άμεσα όσον αφορά με το κομμάτι, με αυτό που θα κάνουμε με την πυθαγόρια αριθμολογία, το ιερό τρίγωνο. Ένα άλλο πράγμα που παρατηρήσετε είναι τα κρυσταλάκια μου. Αυτά τα κρυσταλάκια λοιπόν, να σας το δείξω ολοκληρωμένο, είναι καλό, μιας και ένα λεπτό, υπάρχει εδώ πέρα, να σας το δείξω, διότι επειδή με ρωτάτε για καθαρισμούς, με ρωτάτε για πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την άβρα μας, πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τα ενεργειακά μας κέντρα κτλ. Ένας ωραίος, πολύ καλός τρόπος, να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ πέρα. Τα έχω αγοράσει από την Αμερική. Λοιπόν, λέγονται τάχιον, κρύσταλλοι τάχιον, είναι ειδικοί κρύσταλλοι, στους οποίους τι κάνεις, σε βοηθάει, κάθεσαι, ηρεμείς. Εγώ το κάνω, παιδιά, και γίνομαι τούρμπο πραγματικά. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Ξαπλώνεις, ηρεμείς, βάζεις χαλαρή μουσική, 10-20 λεπτά. Παιδιά, 10 λεπτά δεν είναι τίποτα. 20 λεπτά και τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω αν έρχονται αυτή την εποχή, αλλά εγώ οφείλω να σας το πω. Τα βάζεις πάνω σου και αυτά αρχίζουν και λειτουργούν και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Και μετά βλέπεις διαφορά. Στον κάθε άνθρωπο βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι είναι διαφορετικό. Επίσης δηλώνω ρητά ότι αυτό εδώ πέρα το κάνω καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους, δεν έχω κανένα απολύτως συμφέρον και δεν κάνω καθόλου διαφήμιση. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω, στο οποίο συζητάμε και λέμε και
και λέμε για καθαρισμούς χώρου, υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Το έχω. Είναι για να καθαρίζω το χώρο μου και την άβρα μου, να το πω έτσι, και εμένα. Είναι το ώρα σώμα, λέγεται ώρα σώμα. Είναι spray. Και όπως λέει εδώ πέρα και γράφει, στα αγγλικά βέβαια, λέει clear and condition your space with the energies of color. Λοιπόν, στο οποίο καθαρίζετε και το δικό σας, το δικό σας σώμα, ας το πούμε, τη δική σας την άβρα, αλλά και το χώρο. Πήγατε στη γωνία, ψεκάζετε και έχει μια πολύ ωραία γλυκιά μυρωδιά. Μόνο και μόνο που θα το μυρίσετε, έχει αλλάξει η διάθεσή σας. Οι εναλλακτικοί, αυτοί που ασχολούνται με θεραπείες και ξέρουν, το χρησιμοποιούν αυτό, κατά κόρον. Δεν κάνουν θεραπεία χωρίς αυτό, για να καθαρίσουν το χώρο και φυσικά για να καθαριστούν και φυσικά όσοι γνωρίζουν χρησιμοποιούν και κρυστάλλους. Όπως χρησιμοποιώ εγώ εδώ πέρα και αυτή την πυραμίδα και κάποιους άλλους που έχω, όπου κάνω crystal grid, όπως έχω κάνει εδώ πέρα ένα crystal grid. Καλά, αυτό είναι υποτυπώδες τώρα εδώ πέρα, το έχω κάνει έτσι, αλλά παίζει όμως, κάνει, έχει την ενέργειά του και δημιουργεί ένα ειδικό πεδίο προστασίας αν θέλετε, αλλά και ενίσχυσης της ενέργειας. Έτσι για να πούμε 2-3 πραγματάκια για να τα γνωρίζετε κι εσείς. Τι λέτε όμως, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με το ιερό τρίγωνο του Πυθαγόρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε χαρτί και μολύβι. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί θα σημειώσουμε κάποια πράγματα. Είναι παιδιά εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας το εξηγήσω κι εγώ. Και όλες οι πληροφορίες υπάρχουν σε αυτό που θα κάνουμε στο site μου. Θα υπάρχουν και links από κάτω. Οπότε μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή, γιατί θα χρειαστεί να ανατρέξετε, γιατί δεν θα σας τα αναλύσω όλα, για να μπορέσετε να βρείτε εκεί χρήσιμες πληροφορίες και της περίοδου που ζείτε και τη χρονική στιγμή στην οποία βρίσκεστε και θα μπορέσετε να καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα. Και θα δείτε πόσο όμορφο και πόσο ωραίο είναι. Ένα άλλο χαρτί το οποίο θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το βάλω εδώ να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, να το βλέπετε, είναι ο πίνακας που θα χρησιμοποιήσουμε για την αντιστοίχηση των ονομάτων. Μόνο ονόματα. Θα χρησιμοποιήσουμε, ας το φέρω λίγο κοντά, αν θέλετε μπορείτε να το γράψετε και σε ένα χαρτί πρόχειρο τώρα ή να πάρετε για να πω 2-3 πράγματα. Λοιπόν, ή να το δείτε ή να το εκτυπώσετε και να το κατεβάσετε. Υπάρχει στο site. Το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη, μάλλον στην Πυθαγόρια αριθμολογία, υπάρχει αριθμοσοφία, υπάρχει αριθμολογία. Πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε αριθμό αντιστοιχεί και ένα γράμμα. Ή για κάθε γράμμα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Εννοείται ότι στην εποχή εκείνη του Πυθαγόρα τα γράμματα ήταν τελείως διαφορετικά. Και να σας δείξω ένα δείγμα και θα μιλήσουμε για ενεαδικό τώρα. Ήταν το ιωνικό αλφάβητο και είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Όπου όλα τα γράμματα καταλήγουν 9, 9, 9, βέβαια τότε ήταν οι μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες. Και αν τα προσθέσετε, με όποιο τρόπο και αν τα προσθέσετε, πάντα θα καταλήγετε στον αριθμό 9. Θα καταλήξετε στο 27, δηλαδή 3996, αν τα προσθέσετε όλα και πάλι στον αριθμό 9. Πάντα θα καταλήγετε όσες φορές και αν τα προσθέσετε στον αριθμό 9. Αυτό ήταν αφιερωμένο στους θεούς, στο Δία μάλλον κυρίως. Αυτό ήταν στις υπόλοιπες οντότητες, ας πούμε, στην πιο κάτω κατηγορία από τους θεούς, στους ημίθεους δηλαδή, και αυτή η κατηγορία ανήκε στους ανθρώπους. Βέβαια, απολέστηκαν κάποια γράμματα. Αυτό που δεν ήταν γράμμα, σύμβολο, εντάξει, σημαίνει στροβιλισμός, ήταν ο στροβιλισμός του σύμπαντος. Και όπως βλέπετε, χτυπήθηκαν τα εννιάρια, και χτυπήθηκε και ένα εξάρι. Η ψυχή και η πνευματικότητα και η ολοκλήρωση. Αυτά χτυπήθηκαν. Για ποιο λόγο, να μην σας τα πω τώρα, για να μην σας ζαλίζω, κάποια άλλη στιγμή, γιατί όντως δόθηκαν αυτά τα γράμματα και πήγανε σε άλλη χώρα. Ξεκίνησαν και πήγαν στην Ιταλία, έτσι. Το Q, ας πούμε, το κόπα, το χρησιμοποιούν εκείνοι κατά κόρον. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Απλά ήθελα να το δείτε, το εννιαδικό σύστημα και με ποιο τρόπο οι Πυθαγόροι μπορούσαν μέσα από αριθμολογία, μέσα από αριθμοσοφία να φτάσουν σε πολύ πολύ βαθύτερες έννοιες. Εννοείται, να σας το εξηγήσω επίσης, ότι τα ονόματά τους δεν είναι τυχαία. Τα ονόματα οι αρχαίοι Έλληνες δεν τα δίναν τυχαία. Τα δίνανε μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία μπορεί να ήταν αυτή. Μπορεί, λέω. Επίσης τα αγάλματα. Τα γάλματα που φτιάχναν, όταν τα φτιάχναν και τελείωνε ο καλλιτέχνης, πήγαιναν οι ιερείς και έψαλναν ή μάλλον κάνανε κάποιες επικλήσεις θετικές βέβαια,
Μόνο μεταφωνήεντα, διότι οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύαν ότι οι μεταφωνήεντα μπορούσαν να ενσωματώσουν την ψυχή λοιπόν μέσα στο άγαλμα. Γι' αυτό και βλέπουμε και κάποια αγάλματα πραγματικά, τα οποία αν πάρουν χρώμα είναι πραγματικά σαν να είναι ζωντανά. Η τεχνοτροπία που είχαν είναι συγκλονιστική. Είναι σαν να σου μιλάνε, είναι σαν να ζωντανά. Είναι σαν να θέλουν να μπουν σε κίνηση. Οι αρχαίοι λοιπόν Έλληνες, όχι όλοι εντάξει, αρχαίοι Έλληνες εν πάση περιπτώσει, είχαν μια πολύ μεγάλη γνώση κάποιων πραγμάτων, γνωρίζαν ακόμα και για κρυστάλλους, και λέγεται ότι στους Δελφούς προτού και τι είχαν καταλάβει ότι θα γινόταν, επερχόταν η διάλυση τότε του πολιτισμού όπως το γνωρίζαμε, καταφέρανε λέει και ενεργοποίησανε κρυστάλλους και εκεί κρύψανε τη γνώση τους. Έτσι λέει είναι τουλάχιστον αν θέλετε κάποιοι μύθοι. Να συνεχίσουμε όμως να δούμε κάποια πράγματα. Γιατί πρέπει να μπούμε σιγά σιγά να σας εξηγήσω το ιερό τρίγωνο πώς λειτουργεί. Θα το κάνω πολύ σιγά, με πολύ αργό τρόπο για να το κατανοήσετε, γιατί χρειάζεται να γίνει μια κατανόηση εδώ πέρα, διότι πραγματικά είναι ιερό και θα δείτε πώς ο αριθμός 9 και εδώ δεσπόζει και έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς, να το ζωγραφίσετε αυτό. Ξεκινάτε από το τριγωνάκι έτσι, να σας το δείξω. Έτσι και έτσι. Δεν χρειάζεται να σας βγει και πολύ καλά, δεν παίζει ρόλο. Αυτό μετά έτσι. Αυτό εδώ έτσι. Και μετά αυτό εδώ πέρα. Ένα τετραγωνάκι. Αυτό είναι το σχήμα. Μπορείτε να το ζωγραφίσετε. Μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Τι σημαίνει όμως τώρα όλο αυτό? Αυτό το βλέπαμε στο σχολείο, παιδιά. Και λέγαμε όλοι, α, ο Πυθαγόρας, ο οποίος κατάφερε και απέδειξε ότι αν προσθέσω αυτό και αυτό, μου κάνει αυτό. Αυτό έλεγε η απόδειξη. Αν προσθέσω αυτό και αυτό, μου κάνει αυτό. Λοιπόν, για να το δούμε. 3, 4, 5. Το 3 δεν είναι τυχαίος αριθμός. Έτσι, το 3 καταλαβαίνετε ότι εδώ αναφέρεται στις τρεις μοίρες. Άτροπος, κλωθό, λάχεσης. Επίσης αναφέρεται στο τρίπτυχο της ψυχής. Ελάτε τώρα να δείτε το συγκλονιστικό. Η ψυχή του ανθρώπου κατεβαίνει από ένα πνευματικό επίπεδο και ενσωματώνεται σε αυτό το σημείο, το οποίο εγώ θα το ονομάσω τώρα α, και πραγματικά υπάρχει σαν α. Κατεβαίνει λοιπόν η ψυχή και ενσωματώνεται. Και επίσης η ψυχή είναι τρίπτυχη. Έχει μέσα, εγκλείεται μέσα ο αριθμός 3, διότι έχει τρεις ιδιότητες. Σύμφωνα με τους Πυθαγόρους είναι το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Αφού λοιπόν η ψυχή ενσωματωθεί σε αυτό το σημείο, ας βάλουμε εδώ πέρα το 3, 1, 2, 3. Εντάξει. Αφού λοιπόν η ψυχή κατέβει, ενσαρκωθεί σε αυτή τη ζωή, τότε έχουμε ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό στοιχείο πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Είναι το 1, 2, 3, 4. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το 4? Πηγαίνει το μυαλό σας. Μπορείτε να σκεφτείτε. Υπάρχει και στα ταρό. Είναι τα στοιχεία, τα 4 στοιχεία της φύσης. Γη, νερό, φωτιά, αέρας. Αυτά τα 4 στοιχεία εδώ πέρα ενσωματώνονται. Για τους Πυθαγόριους υπάρχει και ένα κρυμμένο στοιχείο, το οποίο είναι ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη. Η ψυχή του ανθρώπου όταν έρχεται λοιπόν να ενσωματωθεί, έρχεται να ζήσει σύμφωνα με τα 4 στοιχεία της φύσης. Νερό που σημαίνει συνέστημα, γη σημαίνει να πατήσω πάνω στη γη και να χτίσω να κάνω πράγματα. Φωτιά σημαίνει οι επιθυμίες που έχω να υλοποιήσω, το πάθος, η αγάπη, ο έρωτας. Και επίσης αέρας που σημαίνει σκέψη, σπουδές, λόγος, όλα αυτά. Για τους Πυθαγόρους όμως από πίσω ήταν αυτά που σας είπα το πιο κρυφό κομμάτι. Και στη συνέχεια υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό το 5 ξέρετε τι αντιπροσωπεύει? Για να κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ. Δεν θα σας το πω, θα σας αφήσω για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα τραβήξω πολύ. Αλλά για πείτε μου, τι θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 5? Ωραία, θα μετρήσω μέχρι το 5. Και όποιος το βρει. 1, 2, 3, 4, 5. Όποιος το βρήκε, συγχαρητήρια.
συμβολίζει τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, διότι μέσα από τις πέντε αισθήσεις αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Καταλαβαίνετε πόσο αλληλένδετα είναι αυτά. Η ψυχή με την ενσάρκωση και τις πέντε αισθήσεις, διότι χωρίς τις πέντε αισθήσεις δεν αισθανόμαστε, είμαστε ούτε καν ρομπότ, έτσι. Αίσθηση, πώς το λένε, ακοή, όραση, όσφρηση, αφή κτλ. Έλατε να δείτε τώρα το επόμενο. Να πάμε λίγο, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όπως βλέπετε και αποκαλύπτονται πάρα πολύ όμορφα στοιχεία και μυστικά και μετά θα πάμε στην αριθμολογία. Αλλά χρειάζεται όμως πρώτα να κάνουμε να βάλουμε τις βάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Αυτό στο σχολείο μάθαμε ότι είναι υψωμένο στο τετράγωνο ή στη Δευτέρα που λέμε. Δεν θα κάνουμε μαθηματικά, μην ανησυχείτε. Έχει όμως τη γλύκα του κι αυτό. Αυτό υψωμένο στο τετράγωνο μας κάνει 9. Είδατε το 9. Εδώ μας κάνει υψωμένο στο τετράγωνο μας κάνει 16. Οπότε θα το κάνω 7 και υψωμένο στο τετράγωνο μας κάνει 25, στο οποίο θα το κάνω 7. Αμέσως έχουμε τη δομή που είδαμε προηγουμένως και στο σχήμα της αλφαβήτου, το 9, και εδώ έχουμε τα δύο εφτάρια. Τα δύο εφτάρια, να γνωρίζετε, στην πυθαγόρια αριθμολογία σημαίνει πνευματικότητα. Και ελάτε να τα δούμε λιγάκι, μισό λεπτό. Τα είχα εδώ πέρα, αλλά... Τώρα θα μου πείτε, ψάχνεις. Τώρα ψάχνω. Μισό λεπτό. Δεν το είχα φτιάξει. Να το. Τα εφτάρια μας. Πού είναι η προσωπική ανάπτυξη, έτσι. Μισό λεπτό να βρω και τους υπόλοιπους αριθμούς. Ένα λεπτό. Εντάξει. Το εννιάρι μας. Το οποίο σημαίνει η ολοκλήρωση. Το 16 που σημαίνει η αναγέννηση. Ότι ο άνθρωπος... θα σας το εξηγήσω μετά. Όχι αμέσως. Λοιπόν, το 3... που βέβαια έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, διότι η φύση δημιουργεί, η φύση γεννά. Και τι άλλο έχουμε, τι άλλο μου λείπει, και μου λείπει και το 25 υπάρχει. Το 25, για να δεν θυμάμαι αν υπάρχει το 25. Για να δω, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Όχι, λοιπόν. Έλατε τώρα φίλοι μου να δούμε. Τι σημαίνουν αυτά, τι σημαίνει το 9. Εδώ πέρα λοιπόν το 9 είναι η πνευματικότητα. Είναι η διδαχή, είναι η σωστή διδαχή του Θεού. Γιατί και εδώ πέρα έχουμε 90 μοίρες. 90 μοίρες. Που σημαίνει η σωστή διδασκαλία, η σωστή πνευματικότητα, είναι η εντολή του Θεού, οι εντολές, ας το πούμε, του Θεού. Που θέλει εκείνος με το να ζούμε. Εντάξει. Γιατί αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα κάνει 90 μοίρες. Γιατί όποιος ζει με ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, τότε ζει σύμφωνα με τις επιταγές, ας το πούμε, του Θεού. Εδώ όμως, αυτό το οποίο επίσης λέει, είναι το 16. Το 16 σημαίνει αναγέννηση, ότι ο άνθρωπος αναγεννάται μέσα από τις πράξεις του. Υπάρχει θάνατος, υπάρχει και αναγέννηση. Αυτή την πορεία λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί. Σε αυτή την πορεία που προχωράει, πρέπει να αναγεννηθεί. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει την προσωπική του ανάπτυξη και την πνευματικότητα. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, η γραμμούλα αυτή εδώ πέρα που είναι τόσο σημαντική είναι το κάρμα. Ονομάζεται η μαρμένη. Αυτό ονομάζεται η μαρμένη. Είναι από τη μοίρα, βγαίνει από τη μοίρα. Και γιατί βγαίνει από τη μοίρα, και γιατί αυτό, διότι εδώ πέρα είναι οι πέντε αισθήσεις. Και μέσα από τις πέντε αισθήσεις δημιουργούμε και κάρμα. Καλές, κακές σκέψεις, καλές, κακές πράξεις, και τότε ο άνθρωπος πρέπει να αντιληφθεί ότι δημιουργεί προσωπική ανάπτυξη ή και προσωπική καταστροφή και κατάπτωση, εάν δεν γνωρίζει αυτούς τους νόμους ή τους αγνοεί. Πολλές φορές εδώ πέρα, φίλες, φίλοι μου, θέλω να πω το εξής. Το κάρμα δεν ξέρουμε πώς χτυπάει, και υπάρχει και ένα άλλο πολύ κρυφό, κρυμμένο μήνυμα εδώ. 7 γενιές. 7 γενιές πίσω ή 7 γενιές κάτω. Τι σημαίνει? Αν κάποιος κάνει μια πολύ κακή πράξη, αν αφαιρέσει μια ζωή, εάν δεν προλάβει ο ίδιος να πληρώσει το κάρμα του, το πληρώνουν οι γύρω του. Αν όμως δεν προλάβουν οι γύρω του να το πληρώσουν, με όποιο τρόπο είναι αυτό να εκδηλωθεί, μπορεί να πάει μέχρι και 7 γενιές κάτω. Όταν λέμε να εκδηλωθεί, σημαίνει συγχώρεση. Σημαίνει αναγνώριση αυτής της πράξης. Και γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές, ακόμα και από ιστορίες ανθρώπων που είναι σαν να βγαίνουν μέσα από ένα σεξπυρικό βιβλίο. Να σας πω ένα παράδειγμα, τι μου έχει τύχει εμένα. Άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε τελείως διαφορετικούς πόλους
πολιτικών πεπιθήσεων, δεν θα αναφέρω τώρα συστήματα και τέτοια, δεν χρειάζεται, άκρα από εδώ και άκρα από εκεί, και τα παιδιά τους, η τρίτη γενιά ας το πούμε, να τα φτιάχνουν και να παντρεύονται. Σαν να θέλει το κάρμα να εξισορροπήσει αυτές τις ψυχές και με αυτόν τον τρόπο να έρθει η ισορροπία στο οικογενειακό σύστημα. Γίνονται αυτά, έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό σας έχω μιλήσει και για, κάρμα, αστρολογικό κάρμα, πατρογονικό κάρμα, είναι αυτά που κουβαλάμε, δυστυχώς όλοι κουβαλάμε πράγματα. Και μπορεί αυτά να φτάσουν μέχρι και 7 γενιές κάτω. Δεν είναι κακία, δεν είναι εκδίκηση, για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι ναι, υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό πολλές φορές κουβαλάμε κάποια βάρη, τα οποία ναι, κληρονόμησα αυτό το ελάττωμα από τον πατέρα μου. Ναι, κληρονόμησα αυτό το ελάττωμα από τη μάνα μου. Αλλά επίσης κουβαλάμε και πλεονεκτήματα, κουβαλάμε και ικανότητες. Δείτε πόσο σοφό αρχίζει και γίνεται όλο εδώ πέρα αυτό το σχήμα με όλες αυτές τις πληροφορίες. Και δεν γινόταν απλά να σας... θα κάνουμε την αριθμολογική ανάλυση με τα ονόματα, αλλά δεν γινόταν αν δεν μπαίναμε λίγο σε βάθος να καταλάβετε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν θα το γράψω, να το βλέπετε, είναι το κάρμα. Και θέλει... γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για κάρμα, μιλάμε για ανταπόδοση. Αυτό επίσης λέγεται και αντιπεπονθόντος. Σημαίνει ανταπόδοση. Οι μοίρες σφραγίζουν και βλέπουν εδώ πέρα, δεν φεύγουν, είναι μέσα ενσωματωμένες, βλέπουν τις πράξεις μας, με πόσους εμείς φερόμαστε, και τότε το κάρμα θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα μας. Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί αυτό χρειάζεται πολύ μελέτη, αυτή εδώ πέρα η γραμμή έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα, να πηγαίνει εδώ, 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 ή να βγαίνει και εκτός, ανάλογα με τις πράξεις του ανθρώπου. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω, γιατί πολλές φορές με ρωτάτε και με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι και μου στέλνουν και email και μιλάμε και συζητάμε. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, κάποιος να μου κάνει πολύ κακό, αλλά δεν τον βλέπω να την πληρώνει. Ή ένας άνθρωπος με εκμεταλλεύτηκε, μου έκανε εκείνο, μου έκανε τ' άλλο, αλλά δεν τον βλέπω όμως, τον βλέπω ευτυχισμένο. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ξεκάθαρα σας το λέω. Δεν ξέρετε τι κουβαλάει ο καθένας. Συνήθως γίνεται ένα απίστευτο καθρέφτισμα. Να σας πω το εξής. Μου έχει τύχει σε κάποιες περιπτώσεις, λέω έτσι από κάποια διαβάσματα. Εγώ απλά σας λέω λίγο από τις γνώσεις, την εμπειρία μου. Δεν λέω ότι συμβαίνει στο 100%, διότι δεν γνωρίζουμε το κάρμα, τους νόμους και πώς αυτό θα εκδηλωθεί. Είναι σε ένα ακασικό πεδίο. Σαν να υπάρχουν κάποιοι νόμοι που δεν τους γνωρίζουμε όλους τους νόμους. Τους αφουγκραζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Και αυτοί οι νόμοι έχουν και προστασία. Πάνω σε χάρη μπορεί ένας άντρας να πηγαίνει στο σπίτι του και εκεί να βγάζει τη βία του ή να βγάζει τη λεκτική του βία και να είναι βίαιος, να είναι περίεργος, να είναι παράξενος, δεν ξέρω τι. Το κάρμα που θα πληρώσει όμως μπορεί να είναι αντίστοιχα να πηγαίνει και να έχει μια γυναίκα προϊσταμένη και να τραβάει το ίδιο και να μην το καταλαβαίνει. Και να νομίζω ότι απλά συμβαίνει, γιατί συνήθως εμείς οι άνθρωποι στη ρουτίνα μας δεν τα αντιλαμβανόμαστε αυτά σαν βαθύτατα νοήματα. Και ξανά το ίδιο και ξανά το ίδιο. Και να έχει λοιπόν εκεί ή έναν προϊστάμενο, ο οποίος πραγματικά να τον πρίζει. Και αυτό το καθρέφτισμα δυστυχώς πάει και το κάνει άλλο. Λέω έτσι μια ακραία περίπτωση που μου έχει κάνει κατά καιρούς έτσι εντύπωση σαν καθρέφτισμα το οποίο γίνεται. Γι' αυτό αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, είναι πολύ σημαντικό και μέσα από αυτή την αυτογνωσία να πάρετε αυτές τις γνώσεις, διότι όλα είναι προσωπική ανάπτυξη. Και πόσες φορές σας έχω πει, γιατί αυτό λέει και ο Πυθαγόρας, αυτό λέει και η αστρολογία. Μάθημα, μάθημα, μάθημα. Ολοκλήρωση, κοιτάξτε, ολοκλήρωση, αναγέννηση. Ξέρετε τι είναι η ζωή μας. Ολοκλήρωση, αναγέννηση, αυτό είναι. Το τρίπτυχο. Τρία χαρτιά. Ολοκλήρωση, αναγέννηση, προσωπική ανάπτυξη. Ξανά ολοκλήρωση, αναγέννηση, προσωπική ανάπτυξη. Πρόβλημα, αναγέννηση, έμαθα. Αντιμετώπισα πρόβλημα, ξέρω εγώ, οικονομικό ή οτιδήποτε, έκλεισα, έκανα, μνημόνια, το ένα, το άλλο, κορονοϊός, αναγεννιέμαι. Αλλά είναι για μια προσωπική ανάπτυξη. Αυτό είναι το τρίπτυχό μας. Θα μπορούσα εδώ να τελειώσω το βίντεο, αλλά όχι, εντάξει. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτή είναι, ναι, είναι οι δυσκολίες μας. Ναι, δυσκολευόμαστε όλοι, περνάμε, αλλά αυτό είχε πει και ο Πυθαγόρας. Εγώ απλά, δεν το λέω εγώ, απλά σας μεταφέρω τις γνώσεις και τις πληροφορίες από αυτά τα οποία έχω αποκομίσει, έχω διαβάσει και γνωρίζω. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε. Αυτά θα τα αφήσω εδώ για να φαίνονται, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα μηνύματα να υπάρχουν εδώ πέρα και να προχωρήσουμε, για να λέμε πάντα προσωπική ανάπτυξη. Το 25 λοιπόν εδώ πέρα, το 5 υψωμένο, οι αισθήσεις υψωμένες λοιπόν στο 25 να έχουν την πνευματική ανάπτυξη, έχουν όμως και μια άλλη μικρή, ένα εσωτερικό κλειδί.
ηλεκτρισμός. Σημαίνει ότι το 25 ηλεκτρίζεται πραγματικά και δίνει τόσο δύναμη στις αισθήσεις που πολλές φορές παρασυρώμαστε. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή, όταν κάποιος μας εκδικηθεί, μάλλον όταν κάποιος, συγγνώμη, αλλιώς, όταν κάποιος μας κάνει κακό, θέλουμε να εκδικηθούμε. Και αυτό υψώνεται στο 25 διότι το διαθλά και το μεγαλώνει, το διευρύνει και το πρόβλημα φαίνεται τότε άκαμπτο και αξεπέραστο. Προχωράμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε το α, θα βάλουμε εδώ το β. Υπάρχει νόημα. Υπάρχει γ, υπάρχει εδώ το δ. Στη συνέχεια εδώ είναι το ε, εδώ είναι το ζ, εδώ είναι το η, εδώ είναι το θ, εδώ είναι το ι. Εδώ εσωτερικά συναντιέται και είναι το κ. Έλατε να δούμε τώρα πώς αυτό τώρα εξηγείται και πώς γίνεται. Είναι 9 αιτίες εδώ. Η πρώτη γραμμή είναι η πρώτη 9 αιτία της ζωής μας. Ήρθαμε στη ζωή, ενσαρκωθήκαμε, εδώ είναι η πρώτη 9 αιτία της ζωής μας. Οπότε βάζω εδώ το 9. Προχωράμε λοιπόν στη ζωή μας και γινόμαστε μετά 18 ετών. Εδώ, το γάμα είναι το 18. Προχωράμε λοιπόν στη ζωή μας, φτάνουμε στο δέλτα και γινόμαστε 27. Άρα τι έχουμε, έχουμε 1, 2, 3 9 αιτίες. 3, 9, 27. 2 και 7, πάλι 9. Συνεχίζουμε. Η επόμενη λοιπόν 9 αιτία πηγαίνει στο ε και το ε τότε γίνεται, αυτό γίνεται, ένα λεπτό, μας κάνει το 36. Συνεχίζουμε στην επόμενη 9 αιτία, η οποία είναι το ζ, αυτή η γραμμή εδώ πέρα, επόμενη 9, 36 συν 9 μας κάνει 45. Το βάζω εδώ πέρα. Αυτά είναι τα έτη μας. Τα χρόνια μας δηλαδή. Είναι οι χρονιές μας. Θα σας εξηγήσω, εκτός και αν αρχίζετε και μπαίνετε στο νόημα λίγο-λίγο. Θα μάθουμε δηλαδή να δούμε σε ποια δόνηση ζούμε και προσωπική χρονιά, αλλά και σε ποια 9 αιτία. Το 9 επίσης έχει και μια άλλη έννοια. Θα σας το γράψω εδώ. Παύλα, νέο. Εντάξει. Ένα, νέο. Ένα ξανά, γυρνάμε πάλι πίσω από την αρχή που λένε, γιατί το 9 έχει την εξής δόνηση και το εξής συμβολισμό. Ο κύκλος, η ολοκλήρωση και πάλι πίσω από την αρχή. Το ολοκλήρωση σου λέει, αλλά πήγαινε πάλι πίσω από την αρχή. Ξεκίνα πάλι. Αυτό είναι το νόημα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο 45, στο επόμενο είναι στο 54. Στο επόμενο είναι το 63. Στο επόμενο είναι το 72. Και στο επόμενο εδώ είναι το 81. Εδώ λοιπόν είναι μια ολόκληρη ιστορία αριθμολογικά τι συμβαίνει. Εκεί παίρνονται αποφάσεις. Οι αποφάσεις πάλι είναι τρεις. Θα σας πω τη μία. Αν έχετε παρατηρήσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο, μπορεί να αρχίσουν να επιλέγουν να πάνε πίσω στην ολοκλήρωση, αλλά να φέρονται σαν μωρά. Να θέλουν φροντίδα, να θέλουν την αγάπη μας, να είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι, σαν μωρά δηλαδή, και να είναι κολλημένοι από πάνω μας γιατί πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι μια πρώτη έννοια. Τις υπόλοιπες θα σας αναλύσω για να μην μακρηγορούμε και φτάσει μακριά η κουβέντα. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε πρώτα 27 χρόνια, δεύτερα 27 χρόνια, τρίτα 27 χρόνια. Άρα λοιπόν η ζωή μας είναι χωρισμένη σε 9 αιτίες και σε 27 χρόνια. Ο κύκλος, αυτός λέγονται μεγάλοι κύκλοι. Πρώτος κύκλος 27 ετών, δεύτερος κύκλος 27 ετών και τρίτος κύκλος 27 ετών. Είναι μεγάλοι κύκλοι, δεν παίζουν τόσο ουσιαστικό και μεγάλο ρόλο όσο οι μικροί κύκλοι. Ελάτε τώρα να κάνουμε το εξής. Να βρω ένα χαρτί. Ωραία. Σας αρέσει? Είναι λίγο βαθύ, είναι ιδιαίτερο, έχει μεγάλη ευάθυνση, αλλά να σας πω κάτι όμως, πιστεύω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και είναι ένα άνοιγμα μιας καινούργιας πύλης στη γνώση και ήθελα να σας το δώσω αυτό. Να πάμε εδώ.
Εδώ λοιπόν, για να μην το χαλάσω. Εδώ τώρα θα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα θα βάλω ημερομηνία γέννησης, παίρνω μία τυχαία, βάλτε το εκεί σε ένα άλλο χαρτί, 1990. Αυτή είναι μία ημερομηνία γέννησης. Εδώ τώρα το βλέπετε το δαχτυλάκι μου. Εδώ τώρα στο δαχτυλάκι, αυτόματα, όταν ολοκληρωθεί βέβαια το βίντεο, θα βγει ένα link το οποίο θα σας πηγαίνει σε ένα άλλο βίντεο πιθαγόριας αριθμολογίας, όπου εκεί επεξηγούνται λεπτομερέστατα η διαδρομή ζωής, η πορεία ζωής, ο δρόμος ζωής. Είναι με μια ευγενική παραχώρηση της Χριστίνας Καπενή, που ήταν συμμαθήτριά μου όταν κάναμε μαζί αριθμολογία. Και βέβαια ένα μέρος, προσοχή, ένα μέρος των σημειώσεων της υπάρχει στο site μου, που μου το έχει δώσει με ευγενική έτσι παραχώρηση, που μπορείτε να δείτε και εκεί πληροφορίες. Επίσης στο site μου υπάρχουν όλες πλέον οι πληροφορίες σε αυτά που κάνουμε. Να συνεχίσουμε. Αφού λοιπόν κάνουμε το εξής, αφού κάνουμε τις πράξεις μας, να τις κάνω πάρα πολύ απλά, είναι 10, 10, και για να δούμε εδώ τι γίνεται, έχουμε 9 και 1, 10, 10 και 9, 19. 19, 9 και 1, πάλι 10. Οπότε τι μας κάνει, μας κάνει 30. Άρα μας κάνει 3 λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, 9 και 1, 10, 9 και 1, 10, σωστά, μας κάνει 3. 30 και το 3. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη, θα βάλω γυναίκα, έχει γεννηθεί αυτό το μήνα. Αυτή τη χρονολογία. Και δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ είναι 1, 2, 3. 3. Ισχύουν 3 ψηφία. Ισχύουν 3 περίοδοι λοιπόν γέννησης. Αυτό εδώ πέρα κανονικά το παίρνουμε και το βάζουμε στο κέντρο. Εδώ λοιπόν. Ελάτε τώρα. Να κάνουμε το εξής. Θα βάλω ένα όμορφο όνομα, το Νιώβη. Το βλέπετε? Νομίζω το βλέπετε, έτσι δεν είναι? Ναι, το βλέπετε. Πάω λοιπόν, τραβάω μια γραμμή από πάνω, μια γραμμή από κάτω. Εδώ βάζω φι, που είναι τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Λοιπόν, τα φωνήεντα είναι η εσωτερική φωνή. Το λέει και η ίδια λέξη, φωνή εν. Εν φωνή, τα εν φωνή, εσωτερική φωνή. Οι Πυθαγόροι λοιπόν λένε ότι ο αριθμός ψυχής είναι τα φωνήεντα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα, τα φωνήεντα, επειδή είναι ο αριθμός ψυχής, τα βάζουμε πάνω και κάτω είναι τα σύμφωνα. Διότι τα φωνήεντα, όταν κάνουν σύνθεση με τα σύμφωνα, αυτά δίνουν τότε δύναμη στο σύμφωνο. Λοιπόν, βλέπω τον πίνακα και λέω το νι. Πού είναι το νι? Είναι 5. Τι είναι? Είναι σύμφωνο. Άρα το βάζω εδώ. Το γιώτα τι είναι? Για να δω. Είναι το 1. Το 1. Το όμικρον τι είναι? Το όμικρον είναι το 6. Άρα είναι φωνή. Το β τι είναι? Το β είναι, σύμφωνο είναι το 2. Εδώ. Και το ήτα φυσικά είναι φωνή. Είναι το 8. Τα βάζω εδώ. Εντάξει. Αυτή είναι η αναλύση μου η μικρή. Τι κάνω τώρα? Έρχομαι εδώ. Και ξεκινάω. Να σας πω το εξής. Στο όνομα βάζουμε αυτό που είναι γραμμένο στην ταυτότητα. Αν έχετε υποκοριστικό, δεν το βάζετε. Αν σας λένε Κατερίνα, θα γράψετε Κατερίνα ή Εκατερίνη. Όχι Ρινάκι, ούτε Ρινούλα, ούτε Κατερινάκι. Εντάξει, βάζουμε το βαφτιστικό, αυτό που είναι στην ταυτότητα γραμμένο. Και αν έχετε δύο ονόματα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο ονόματα, αλλά θα δούμε αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο. Εγώ πήρα ένα πολύ μικρό όνομα για να είναι κατανοητό. Εδώ βάζω το νι. Ξεκινάμε. Νι. Εντάξει. Και δίπλα βάζω και τον αριθμό που έβγαλε. Το 5. Ωραία λοιπόν. Η πρώτη πληροφορία. Συνεχίζω. Το επόμενο γράμμα είναι το γιώτα. Βάζω, ας το βάλω εδώ, δεν πειράζει, το γιώτα για να φαίνεται, και τον αριθμό 1. Το επόμενο γράμμα είναι το όμικρον. Όμικρον και το 6. Το επόμενο γράμμα είναι το β, είναι εδώ, είναι το β και είναι το 2. Το επόμενο γράμμα είναι το ι, εδώ είναι το ι και είναι το αριθμός 8. Εδώ όμως τελειώσαν τα γράμματα. Όταν τελειώνουν τα γράμματα, τότε συνεχίζουμε πάλι από την αρχή όλο το όνομα. Άρα λοιπόν, νι 5, γιώτα 1, β, όμικρον, εδώ, όμικρον 6 και β 2 και τελειώσαμε. Τι κάνουμε όμως τώρα? Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν ζει σε αυτό εδώ πέρα το πεδίο. Σε αυτή εδώ πέρα είναι μεταξύ 36 και 45. Σωστά? Να το βάλουμε έτσι εδώ.
Εσείς ανάλογα θα μπορεί να είστε σε ένα άλλο, κουτάκι. Μπορεί να είστε μάλλον σε μια άλλη γραμμή. Μπορεί να είστε εδώ. Μπορεί να κάποιο να είναι εδώ. Μπορεί να κάποιο εδώ. Μπορεί να... εδώ, εδώ. Δεν ξέρω τι. Ο καθένας όπου είναι το κουτάκι του, όπου είναι η γραμμούλα του. Τι να κάνουμε. Η γραμμούλα μας. Λοιπόν, αν υποθέσουμε αυτή εδώ πέρα ότι είναι σε αυτό το σημείο, δείτε λοιπόν ότι έχει ήττα και 8. Εντάξει, τα κρατάμε. Ελάτε να κάνουμε μια τελευταία πράξη για να έχουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να ξέρετε και εσείς τι γίνεται. Τραβάω γραμμούλα. Πάμε λοιπόν. Παίρνουμε ημερομηνία γέννησης. Ημέρα και μήνα. Μόνο. Και βάζω την τωρινή χρονολογία. Εντάξει. Τα προσθέτω πάλι. Οπότε τι έχουμε, 20, 40, 50, 60. 60 και είναι 6. Αυτό ονομάζεται προσωπική χρονιά. Εντάξει, προσωπική χρονιά, απλό. Οι πράξεις είναι πολύ εύκολες. Απλή, εδώ κάνουμε, όπως έχουμε πει τη διαδικασία μας για το δρόμο ζωής, αυτό ονομάζεται δρόμο ζωής, το βάλω εδώ. Δρόμο ζωής, το όνομά μας αντιστοίχει από τον πίνακα και προσωπική χρονιά. Οπότε τι έχω αμέσως εδώ πέρα, από αυτό το ιερό τρίγωνο. Έχω, να το γράψω εδώ πέρα για να το δείτε, να το μεταφέρω. Ας το βάλω εδώ. Έχω ένα. Το δρόμο ζωής που είπαμε ο οποίος είναι ο 30-3, οπότε ανατρέχετε στο site μου και βλέπετε, το έχετε ίσως ξαναδεί, αλλά τώρα έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε το ήττα, δόνηση του ήττα, ή τη δόνηση τη δική σας όποια είναι, και το 8. Και κάτι άλλο. Και το 4 που είναι η προσωπική χρονιά που είναι το 60 και το 6. Άρα έχετε ένα κώδικα. 3, ήττα, 8, 6. Με αυτό λοιπόν τη μεθοδολογία, με αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, αμέσως μπορείτε να καταλάβετε σε ποια δόνηση είστε εσείς και σε ποια δόνηση είναι και ο σύντροφός σας. Ελάτε τώρα να κάνουμε και το εξής καταπληκτικό. Μισό λεπτό. Γιατί χωρίς ταρό δεν γίνεται. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε το 3. Πάμε να βρούμε το 3. Το 3 λοιπόν είναι... ο δρόμος ζωής είναι αυτή εδώ πέρα. Εντάξει. Είναι η αυτοκράτηρα. Το 8. Ποιο είναι το 8 μας. Ένα λεπτό. Τώρα πρέπει να ψάξω. Δώστε μου ένα χρόνο. Λίγο χρόνο. Όχι ένα χρόνο. Λίγο χρόνο ζητώ συγγνώμη. Για να τα βρούμε. Γιατί ήταν εντελώς τώρα μου ήρθε η φλασιά που λένε, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο. Για να δείτε πόσο όμορφα θα βγουν όλα αυτά εδώ και μόνο από τα ταρό μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται, γιατί έχετε αποκτήσει όλοι πλέον με τόσα κανάλια που μπαίνετε, έχετε πλέον καταλάβει τις ενέργειες και το τι γίνεται. Όμως θέλω να το βρω, δεν πειράζει. Πού είναι η δύναμη? Πού είναι η δύναμη? Ψάχνουμε τη δύναμη. Το 8 μας, να τη δύναμη. Γιατί αξίζει τον κόπο να το δούμε, παιδιά. Ας το βάλω εδώ, ας βάλω αυτό εδώ πέρα και το επόμενο είναι οι ιεραστές. Είναι το 6. Πού είναι το 6 λοιπόν? Ο πυρήνας δηλαδή. Πού είναι ο πυρήνας μας? Για να δούμε το 6. Αυτές τις όμορφες κάρτες, τις κέλτικες. Συγγνώμη για λίγο την καθυστέρηση, αλλά okay. Ωραία, ωραία, ένα λεπτό. Ας τις βλέπετε κιόλας αφού τις κάνω έτσι, ας βλέπετε και λίγο. Ωραία, να το λοιπόν. Αυτές είναι, βέβαια βάζουμε και το ήττα τι σημαίνει, σαν δόνηση γράμματος. Οπότε τι έχουμε βρε παιδιά, για να δούμε τι έχουμε. Είναι μια εννιαετία λοιπόν, όπου η συγκεκριμένη ζει με αυτή τη δόνηση της δύναμης. Άρα λοιπόν, το συγκεκριμένο άτομο πρέπει, βιώνει αυτή την εννιαετία, συγγνώμη, για να βρει τη δύναμή της, να αποκτήσει δύναμη, να μπορέσει να τη θασέψει ό,τι υπάρχει μέσα της άγριο, ας το πούμε.
Ό,τι νομίζει ότι δεν μπορεί να, ό,τι δεν μπορεί, ό,τι νομίζει η ίδια ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, αλλά μπορεί να τα καταφέρει. Και έχει δύναμη, διότι παίρνει δύναμη από το δρόμο ζωής, η οποία είναι η δημιουργικότητά της, η γέννηση νέων ιδεών, η θηλυκότητά της, η εγκαρτέρηση που περιμένει, η υπομονή, γιατί όλα αυτά χρειάζονται και μια υπομονή. Και μετά, η προσωπική χρονιά φέρνει αυτό εδώ πέρα. Φέρνει τους εραστές. Φέρνει επιλογές στη δρόμο της. Φέρνει κάτι όμορφο, φέρνει επανασύνδεση. Φέρνει την αρμονία, να βρει την χαμένη αρμονία που ίσως είναι σε ανισορροπία. Και πάμε λοιπόν πάλι σε ένα όμορφο τρίγωνο. Είδατε πόσο όμορφα πράγματα μπορούν να βγουν μέσα από αυτόν τον συνδυασμό πληροφοριών ο οποίος υπάρχει. Μπορείτε λοιπόν μέσα από αυτή τη μέθοδο, έχω όλα υπάρχουν, όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στο site μου, εννοείται ότι βέβαια επικοινωνούμε αν κάποιος χρειαστεί και χρειάζεται μια βοήθεια οτιδήποτε άλλο, είναι μόνο ένα μέρος της πληροφορίας, δεν θέλω να σας δώσω κάτι άλλο για να μην γίνει πιο δύσκολο ή πιο περίεργο ή να σας υπερφορτώσω με πληροφορίες. Οπότε αυτά τα οποία κάνουμε είναι το εξής, έχουμε τον πίνακα, φτιάχνουμε το τριγωνάκι μας, φτιάχνουμε μάλλον το σχηματάκι μας και βάζουμε δρόμο ζωής λοιπόν στο κέντρο μας, εδώ στο κέντρο μας, βάζουμε α, β, γ με τους χρόνους, τις 9 ετίες, δηλαδή 9, 18 κτλ. Και το όνομά μας. Όπου σταματήσει το όνομά μας, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, μόνο όνομα. Αν κάποιον τη λένε, ξέρω εγώ, Ιώ, λέω Ιώ, και έχει και Κατερίνα, πάει Ιώ, και πάει κάπα, αλφα, ταφ, έψιλον, ρο κτλ. Αλλά τελειώνει εδώ πέρα. Και έτσι λοιπόν, αν έχετε και ταρό, μπορείτε να δείτε και ποιες είναι οι δονήσεις σας. Και με τα ταρό. Άρα έχετε πιο έξτρα πληροφορίες από ό,τι είχατε προηγούμενο, μόνο με την αριθμολογία. Και μέσα στο site μου θα δείτε ότι η ανάλυση και των κύκλων και των γραμμάτων είναι με έναν πολύ όμορφο τρόπο όπου πιστεύω να σας εμπνεύσει. Διότι ο Πυθαγόρας αυτό που ήθελε να κάνει, αυτό που θέλει να κάνει μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι το εξής. Είναι να σας εμπνεύσει. Να σας δώσει ένα εργαλείο στο οποίο θα μπορείτε με αυτή τη διαδικασία να μάθετε τον εαυτό σας ακόμα καλύτερα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι βοήθεια χρειαστείτε, ευχαρίστως να τα πούμε. Να είστε καλά. Μικρό ήταν το βιντεάκι, δεν πειράζει, καλό ήταν και αυτό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα, αλλά είπαμε, ήθελα να το κάνω πιο συμπτυγμένο αυτή τη φορά. Αυτά αγαπημένοι μου φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ.